Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Βίτο, στο οποίο συμμετείχε ως εταίρος στο επιμελητήριο Ξάνθης και αφορά στην ολοκληρωμένη αισθητή ανάπτυξη των ζωτικής σημασίας ιστορικών πόλεων ως περιφερειακά κέντρα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Το πρόγραμμα Βίτο είναι μια συνεργασία από ευρωπαϊκούς εταίρους. Είναι ένα πρόγραμμα χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και είχε σαν στόχο την εφαρμογή πολιτικών αστικής ανάπτυξης στις περιοχές με ιστορικά κέντρα, όπως είναι στην Ξάνθη μας η Παλιά Πόλη και όχι μόνο. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 10 χώρες εταίροι. Μεταξύ των 10 εταίρων ήμασταν και το επιμελητήριο Ξάνθης. Ο προϋπολογισμός για το επιμελητήριό μας ήταν 210.000 ευρώ και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Βεβαίως γίναν 8 μελέτες για αντικείμενα που έχουν σχέση με την αστική ανάπτυξη, μία έρευνα πεδίου για τις συνθήκες αστικής ανάπτυξης στην Ξάνθη, 3 workshops με φορείς που εμπλέκονται στην αστική ανάπτυξη, 100 συμμετέχοντες σε σεμινάρια, ένα white site για την προβολή τοπικού προγράμματος, ένα πιλωτικό σχέδιο ανάπλασης, ένα εργαλείο εφαρμογής και πληροφόρησης δικτύων αστικής ανάπτυξης, 30 στελέχη απασχολήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος, 6 συναντήσεις των εταίρων και της Γενικής Γραμματείας του προγράμματος. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην ΞΑΤ, το πρόγραμμα επιχείρησε να ενεργοποιήσει φορείς και πολίτες αναφορικά με την αστική ανάπτυξη, ενώ τα ωφέλη ήταν ανταποδοτικά. Ο στόχος του τοπικού προγράμματος ήταν η επεξεργασία του όρου αστική ανάπτυξη σε όλες τις εκφάνσεις με προσδοκόμενα αποτελέσματα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ενιαίας πολιτικής που θα εμπλέκει όλους τους φορείς και τους πολίτες της Ξάνθης, ώστε οι παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες σχεδιασμού, επεξεργασίας, αξιολόγησης και υλοποίησης. Το τοπικό πρόγραμμα αφορούσε καταγραφές παρεμβάσεων, αξιολόγηση των μέχρι τώρα πολιτικών και εφαρμογών νέων εργαλείων διαδικασιών, ώστε όλοι οι φορείς και οι πολίτες να μπορούν να συναποφασίζουν για όποιες παρεμβάσεις αφορούν την οικιστική, οικονομική, επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή, το ευρύτερο ιστορικού, κοινωνικού, επιχειρηματικού κέντρο της Ξάνθης. Επίσης έγινε αποτύπωση ενός εργαλείου που θα μπορεί να ελέγχει το βαθμό που είναι δυνατόν την αποτελεσματικότητα των προτάσεων αλλά και των παρεμβάσεων που έχουν σχέση με την αστική ανάπτυξη αλλά και το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών. Επίσης δημιουργία δομής με εκπροσώπηση φορέων και πολιτών, συγκεκριμένες αρμοδιότητες που θα ενεργεί σαν παρατηρητήριο αστικής ανάπτυξης στην πόλη της Ξάνθης, στην πόλη μας. Το πρόγραμμα Βίτο πώς βοηθάει στην τοπική κοινωνία? Καταρχήν συμμετείχανε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάστηκαν, ενημερώθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και πέρα από αυτό είχαμε επισκέπτες που είχαμε τοποθετικά ωφέλη. Ήρθαν επισκέπτες από όλες τις πόλεις αυτές τις οποίες προανέφερα. Συνεπώς, πέρα από τον σχεδιασμό που έγινε για την πόλη μας, και είχαμε και αντιποδοτικά ωφέλη. Να σημειώσουμε πως οι εταίροι του προγράμματος ήταν από τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, την Ιταλία και τη Μολδαβία, ενώ η διάρκεια του ήταν 3 χρόνια.